Δεκάδες αθλητές έτρεξαν σήμερα στους δρόμους της Λευκωσίας στο πλαίσιο του τρίτου ετήσιου Quantum Nicosia Marathon. Η εκκίνηση δόθηκε στις 8 το πρωί στην Πυλαμοχώστου και στις 10 εκκίνησαν οι αγώνες των 10 και 5 χιλιόμετρων. Στις 11:30 από το άνοιγμα Κολοκάση εκκίνησε ο άθλος UNICEF 1000 μέτρων. Ωστόσο, την ίδια ώρα εκατοντάδες οδηγοί βρέθηκαν να κάνουν κύκλους στους δρόμους της πρωτεύουσας χωρίς να μπορούν να φτάσουν στον προορισμό τους. Λόγω του μαραθωνίου είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία σε όλους τους κεντρικούς δρόμους με αποτέλεσμα να προκληθεί το αδιαχώρητο. Αγανακτισμένοι οδηγοί ξέσπασαν μπροστά στη κάμερα. Ταλαιπωρήστε. Πάρα πολύ. Προσπαθείτε να πάτε προς το κέντρο. Βασικά ναι, πρέπει να πάω και επειδή δουλεύω κοντζολάς. Γεια μου, είμαι Μακαρίου. Ταλαιπωρούμε, έχει 2 ώρες σχεδόν που είμαι στους δρόμους. Που τον Άγιο Δομέτιο να δώσαμε γυρών να πάμε να έρθουμε, συγγνώμη δηλαδή. Να πάμε δουλειά, την ώρα 12 πρέπει να ανοίξουμε. Πέστε μου, πού να πάω τώρα. Πέστε μου. Επειδή από το Σοπάς, Ορφέας, Σοπάς και να έρθω, πόσες ώρες είμαι στους δρόμους και να μας παίρνετε γύρω πάλι, να πάμε μπάφουν καλύτερα. Αγάπη μου, το σπίτι μου είναι εδώ και δεν μπορώ να μπω διαφορετικά. Στη διγενεία Κρήτα έχω 90 χρονών μητέρα και βρέφος. Ταλαιπωρούμε το τσοχό και κατάστημα και πρέπει να πάω δουλειά. Η διέλευση στους δρόμους αποκαταστάθηκε τελικά στη 1 το μεσημέρι μετά τον τερματισμό των αθλητών.